Σαφές μήνυμα ότι η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν πρόκειται να καταργηθεί αλλά να αναδιαμορφωθεί, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δίνοντας έτσι τέλος στα σενάρια που καλλιεργήθηκαν τις προηγούμενες μέρες από την ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Η πανεπιστημιακή αστυνομία δεν καταργείται. Ούτε αυτό είπε ο Υπουργός. Γιατί άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, ήμουν μεν στο Βίλνιους, αλλά άκουσα με μεγάλη προσοχή αυτό το οποίο είπε. Συζητάμε και με τους Βρετάνους πόσο πιο έντονη πρέπει να είναι η παρουσία, αλλά εξ αρχής η πανεπιστημιακή αστυνομία λειτουργούσε επικουρικά. Και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικαταστήσει την ανάγκη, αραιά και που, ευχόμαστε πολύ σπάνια, να χρειάζεται η παρέμβαση της κανονικής οπλισμένης αστυνομίας. Για ένα σώμα το οποίο ιδρύθηκε, ποτέ δεν λειτουργήσε και κόστησε πολλά εκατομμύρια ευρώ, κάνει λόγο η αντιπολίτευση, στρέφοντας τα βέλη της προς την κυβέρνηση. Επιτελικού κράτους το ανάγνωσμα. Πανεπιστημιακή αστυνομία. Δημοσιονομικό κόστος περί τα 20 εκατομμύρια ευρώ. Είναι χίλιοι και πλέον. Οι άνθρωποι που συλλήφθησαν. 1060, ναι. 1060. Δημοσιονομική επίπτωση. Αλλά στην αστυνομία είναι αυτή. 20 εκατομμύρια. Ναι, είναι στην αστυνομία οργανικά, αλλά πού εργάζονται ένα χρόνο τώρα. Δεν είναι ένα απλό ζήτημα το οποίο πρέπει να αφήσουμε να περάσει έτσι. Ήταν μια σημαντική, αν θέλετε, θέση της Νέας Δημοκρατίας από την προηγούμενη τετραετία, θέλοντας να μας πούνε ότι με αυτόν τον τρόπο θα τελειώσει η ανομία στα ελληνικά πανεπιστήμια. 4 χρόνια είδαμε ότι αυτό δεν συνέβη. Με αυτή τη ζέστη ίσως πρέπει να ζητήσω καμήλες από τους φίλους μου στη Σαουδική Αραβία και στον κόλπο. Δεν χρειαζόμαστε. Είναι μια ενδιαφέρουσα ιδέα αυτή, αλλά δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Με αυτή τη φράση ο Πρωθυπουργός αστειεύθηκε και ταυτόχρονα έβαλε και τα φόπλακα σε ένα ενδεχόμενο σύστασης έφυπου σώματος στην ελληνική αστυνομία, αν και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είχε υπογράψει σχετικό διάταγμα, το οποίο προέβλεπε δημιουργία σώματος στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως για τουριστικούς και τελετουργικούς λόγους. Όπως είπα, τα άλογα θα μείνουν στο στάβλο για λίγο ακόμα. Αλλά είναι ένα ενδιαφέρον θέμα, το οποίο θα έλεγα ότι προσφέρεται πιο πολύ για συζήτηση σε καλοκαιρινή παραλία. Δεν είναι τόσο σωστό. Την ίδια στιγμή έντονη είναι η αντίδραση συνδικαλιστών της αστυνομίας και του Σωματείου Ειδικών Φρουρών μετά την απόφαση να δοθούν μπλοκάκια τροχονομικών παραβάσεων σε όλους τους αστυνομικούς της ομάδας Δίας και να βεβαιώνουν με αυτόν τον τρόπο παραβάσεις της τροχέας. Τους οδηγεί στην εύκολη λύση. Να βαφτίσουν τροχονόμους τους άνδρες και τις γυναίκες της ομάδας Δίας και αντί να αστυνομεύουν τις γειτονιές, αντί να προστατεύουν τις γειτονιές, να επιβάλλουν πρόστιμα στις γειτονιές. Μάλιστα, στο υπηρεσιακό σημείωμα που εξασφάλισε το Open με θέμα μονοήμερη εκπαίδευση προσωπικού της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Δίας σε θέματα τροχονομικών παραβάσεων από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Τροχέας Αττικής, αναφέρονται οι λεπτομέρειες για την έναρξη της εκπαίδευσης των πρώτων αστυνομικών της ομάδας Δίας στα της Τροχέας.